τη σεζόν, την ενότητα της Basket League. Το Γιάννη Νάτου, τον οποίο καλησπέριζουμε στο στούντιο. Καλησπέρα. Γιάννη μου. Πρεμιέρα, έτσι, για το ελληνικό πρωτάθλημα. Πρεμιέρα. Το οποίο θα παρακολουθούμε μέσα από την ΕΡΤ. Όλο, από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος. Με τον Ολυμπιακό, βέβαια. Με τον Ολυμπιακό και με μια τεράστια έκπληξη έτσι, σήμερα στην πρεμιέρα. Άρης Παναθηναϊκός. Ναι, οκ. Okay. Πάμε λοιπόν να δούμε τα αποτελέσματα για την πρεμιέρα της φετινής Basket League. Λάρισα Κολοσσός 81-77, ΠΑΟΚ Λαύριο 73-89, Περιστέρι Προμηθέας 81-88, Ολυμπιακός ΑΕΚ 103-78, Απόλλων Πάτρας Ιωνικός 80-72 και πριν από λίγο Άρης Παναθηναϊκός 81-71. Πάμε λοιπόν να δούμε εικόνα από το Αλεξάνδριο, το Nick Gallis Hall, εκεί όπου πραγματικά υπήρξε ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε θόρυβο. Ο Άρης, ο οποίος τίμησε τον Δημήτρη Πρίφτη, ο οποίος επέστρεψε ως αντίπαλος, ήταν ο μικρός Γιαννάκης που του έδωσε την πλακέτα την τιμητική, αγαπημένο πρόσωπο. Το παιχνίδι το οποίο ξεκινά και στο ξεκίνημα οι δύο ομάδες είναι ανταγωνιστικές. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει το προβάδισμα στο πρώτο δεκάλεπτο με 20-15, με τον Οκάρο Γουάιτ, πρώην παίκτη του Άρη, να καρφώνει στο καλάθι των κυτρίνων και τον Νέντοβιτς να ευστοχεί σε τρίποντο. Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός παίρνει μια πολύ μεγάλη διαφορά 19 πόντων με τον Παπαγιάννη να καρφώνει 43-24 στο ημίχρονο και στη συνέχεια ο Άρης μπαίνει μεταμορφωμένος μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αρχίζει, πιέζει, βρίσκει λύσεις. Ο Χάλαν σκοράρει 35 πόντους, τον βλέπουμε εδώ με απίστευτα ποσοστά. Από εκεί και πέρα, Τζούστον, Νετζίπογλου, Κάναν και Βίλιαμς στην πρώτη γραμμή των καθηκόντων. Ο Πέρι με 12 πόντους και ο Κάρο Γουάιτ με 12 επίσης ήταν η πρώτη σκόρερ του Παναθηναϊκού, ο οποίος στο δεύτερο απογοήτευσε, απόλυτα ασύνδετος και χωρίς προσανατολισμό στο γήπεδο. Αντιμετώπισε πρόβλημα, ο Πέρι όμως, ο point guard της ομάδας, μόλις μία assist, εκεί εντοπίζεται όλο το πρόβλημα για τους πράσινους. Μεγάλη νίκη για τον Άρη, περνάμε και στον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός ο οποίος επέστρεψε στην Α1.